Είμαστε δύο λαοί που είμαστε πολύ δίπλα ένας με τον άλλο και μας χωρίζουν πολύ λίγα πράγματα και μας ενώνουν χιλιάδες άλλα πράγματα. Η δεύτερη μου πατρίδα βοήθησε την πρώτη μου πατρίδα. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών Ομού Καβάλας Αλβανία-Ελλάδα συγκεντρώνουν ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό της 26ης Νοεμβρίου, ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Ομού Καβάλας. Τα πρώτα τρία άτομα έχουν περάσει, τέσσερα άτομα ξεκίνησαν και από τα τηλεφωνήματα που έχουμε και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλά. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καβάλας Όδωρου Μουριάδη και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους εκπροσώπους του Συλλόγου, παραχωρήθηκε για χρονικό διάστημα 2 μηνών το παλιό αναψυκτήριο στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα και συντονισμένα η Συλλογή της Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ιδιαίτερα συγκινητική μπορεί να χαρακτηριστεί η ανταπόκριση των πολιτιστικών συλλόγων της Καβάλας, οι οποίοι φαίνεται ότι θα βρεθούν στο πλευρό των σεισμόπληκτων. Το περίπτερο έχει στηθεί στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας, στο πρώην αναψυκτήριο, και θα είναι ανοιχτό από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Θα είμαστε καθημερινά από 8 το πρωί και σε περίπτωση που θα έχουμε και ηλεκτρικό ρεύμα θα είμαστε μέχρι αργά το βράδυ και Κυριακές και για ένα μήνα αρχικά. Είμαστε στο κήπο, στο πρώην αναψυκτήριο του κήπου κάτω από το Δημαρχείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και είμαι περήφανος για τους Έλληνες που ήταν πρώτη στιγμή εκεί και που βοήθησαν τους Αλβανούς εκεί. Και, να σου πω την αλήθεια, ένιωθα πολύ περήφανη για αυτό που κάνουν. Και είναι σαν η δεύτερη μου πατρίδα βοήθησε την πρώτη μου πατρίδα. Θέλω να κάνω παράκληση σε όλους τους καβαλιώτες να στέλνουν ό,τι μπορούν, να βοηθάμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι να το κάνουν για την ψυχή μας. Ο Θεός θα βοηθήσει και την Αλβανία και την Ελλάδα. Μόνο με τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη πολύ πριν από εμάς και έχουν αρχίσει ήδη στέλνουν απάνω. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης των δοκιμαζόμενων γειτόνων μας μπορούν να προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης όπως ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες παπλώματα, υπνόσακι και υποστρώματα, παπούτσια και σαγιονάρες, τρόφιμα μακράς διαρκείας όπως βρεφικές κρέμες και βρεφικό γάλα, γάλα ευαπορέ, λάδι και ξύδι, ρύζι κρυθαράκι, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής όπως είδη βρεφικής φροντίδας, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής φροντίδας και είδη οικιακής χρήσης. Για κλίνο σκεπάσματα περισσότερο. Τροφήματα μακρής διάρκειας, φάρμακα πάρα πολλά, είναι μεγάλη ανάγκη, και πορτατίβ κρεβάτια και χειμωνιάτικα ρούχα. Χρήματα, φυσικά, ναι. Τα φέρνει εδώ σε εσάς ή υπάρχει κάποιος λογαριασμός? Υπάρχει και λογαριασμός, το οποίο εμείς θα το βγάλουμε τώρα κάποια στιγμή. Όχι δικό μας λογαριασμό, που μπορεί να πληρώσει κατευθείαν στην επιτροπή που θα διαχειρίζεται απάνω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά μαζεύουμε και εμείς εδώ. Νιώθουμε κάτι στην καρδιά μας. Είμαστε πληγωμένοι πολύ και θέλουμε να αφήνουμε τις δουλειές μας και θέλουμε να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε και εμείς να στείλουμε. Να βοηθάμε αυτού. Το πόνο του να είναι το λιγότερο, να μην νιώθουν τόσο πολύ πόνο. Ξέρω, οι Έλληνες είναι λαό που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη έχουν στείλει πράγματα και μας παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα, μας λένε θα φέρουν. Και πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα ένα φορτηγό να το στείλουμε και να νιώθουμε και εμείς καλά, να είμαστε περήφανοι που είμαστε δύο λαοί που ζούμε κοντά μας, μεταξύ μας. Οπότε και οι Έλληνες και οι Καβαλιώτες θέλουν να βοηθήσουν, ναι. Όχι μόνο. Ναι, όσοι και περιμένουμε και τους Έλληνες να βοηθούν και θα βοηθήσουν. Είμαι σίγουρος 100% οι Καβαλιώτες θα βοηθούσαν, γιατί πάντα είναι κοντά σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε.